Τώρα κάποιες παραλλαγέ του Κινέζου ταχυδρόμου είναι ο Κινέζος ταχυδρόμος με άνεμο όπου σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα γράφο μη κατευθυνόμενο αλλά κάθε ακμή έχει άλλο βάρος αναλόγως με το πώς τον διασχίζουμε αν είναι κατά τη μία ή κατά την άλλη κατεύθυνση εδώ μου έφυγε και ένα λάμδα αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα NP πλήρες ενώ ο γράφος είναι κατευθυνόμενο. αν είναι κατευθυνόμενο, πρέπει να βρούμε τις ακμές από τις κορυφές με μεγαλύτερο έσω βαθμό. Από έξω βαθμό προς ακμές με μικρότερο έσω βαθμό από έξω βαθμό. Έτσι ώστε γενικώ να εξισωθούν οι έσω με τους έξω βαθμούς. Με ότι έσω βαθμός είναι όταν ο βαθμός που έχει από ακμές που προσπίπτουν σε αυτή την κορυφή με βέλος προς αυτήν, ενώ έξω βαθμό είναι από ακμέ που προσπίπτουν πάλι σε αυτήν την κορυφή, αλλά που εξέρχονται από την κορυφή, που το βελάκι δηλαδή πάει από την κορυφή αυτή προς τις άλλες κορυφές. Αυτό το πρόβλημα λύνεται α, σε πλήρως συνδεμένες συνιστώσεις με αλγορίθμου ροής και το πολυπλοκότητα είναι νη τετράγωνο επί μη, όπου νη οι κορυφές και μη οι ακμές. Τώρα μια άλλη ενδιαφέρουσα α, παραλλαγή του κινέζου ταχυδρόμου είναι ο αγροτικός κινέζος ταχυδρόμος όπου σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να διασχιστούν υποχρεωτικά όλες οι ακμές. Πρέπει να βρεθούν οι ακμές που θα χρησιμοποιηθούν και ποιες δεν θα χρησιμοποιηθούν. Και αυτό το πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως NP πλήρες. Α, οπότε στόχος είναι να συνδεθούν οι ανεξάρτητες συνιστώσεις με ένα ελάχιστο ζευγνίο δέντρο. Η διαφορά της βέλτιστης λύσης στον αγροτικό κινέζο ταχυδρόμο από την υποβέλτιστη λύση είναι μόλις 3%. Για να το δούμε όμως και με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, έστω ότι έχουμε αυτόν τον γράφο, που αποτελείται από συνδεδεμένες συνιστώσεις. Οπότε με μαύρο χρώμα βλέπετε τις υποχρεωτικές ακμές του γράφου. Ενώ με μπλε χρώμα βλέπετε αυτές που δεν είναι υποχρεωτικές. Τι κάνουμε λοιπόν, βρίσκουμε το ελάχιστο ζευνίον δέντρο που ενώνει τις συνιστώσεις. Βλέπουμε δηλαδή από αυτές εδώ τις ακμές που έχουν μπλε χρώμα, ποιες θέλουμε να κρατήσουμε ώστε να ενωθούν οι συνιστώσεις με τον ελάχιστο τρόπο. Αφού το βρούμε αυτό, επαυξάνουμε τον υποχρεωτικό γράφο με αυτές τις ακμές και στη συνέχεια εφαρμόζουμε τα γνωστά. Ποια γνωστά, αυτά που είδαμε και στον κινέζο ταχυδρόμο. Δηλαδή, τι κάναμε σε αυτόν τον αλγόριθμο, είδαμε ποιε κορυφές είναι περί του βαθμού και είδαμε αυτέ οι κορυφές πώς μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Με το ελάχιστο δυνατό κόστος φυσικά. Οπότε αυτό που θα κάνουμε θα είναι να βρούμε ποιες ακμές ενώνουν τις συνιστώσεις με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο. Και αυτές οι συνιστώσεις είναι αυτές που έχουν έντονες γραμμές. Δηλαδή αυτή εδώ η συνιστώσα ενώνεται με αυτήν εδώ τη συνιστώσα μέσω αυτής εδώ της ακμής με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο. Και αντίστοιχα, μέσω αυτής εδώ της ακμής μπορεί να ενωθεί αυτή η συνιστόσα με αυτήν εδώ αυτή εδώ η συνιστόσα με αυτήν εδώ και αντίστοιχα αυτή εδώ η συνιστόσα και πάλι να ενωθεί με αυτήν εδώ. Οπότε ουσιαστικά το κόστος είναι 3 και 2. Αν δοκιμάσετε οποιαδήποτε άλλη ακμή να χρησιμοποιήσετε θα δείτε ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος για να συνδεθούν μεταξύ τους οι συνιστώσεις συνολικά. Οπότε στη συνέχεια βρίσκουμε τις κορυφές περιτού βαθμού που έχουν επισημανθεί εδώ με κόκκινο, οι οποίες είναι άρτιες στο πλήθος. Βλέπουμε ότι αυτή η κορυφή έχει βαθμό 3, 3 ακμές προσπίπτουν, αυτή έχει 3, ενώ αυτή έχει 2 η κορυφή 1 έχει δύο ακμές που προσπίπτουν, άρα έχει βαθμό 2, άρα δεν την λαμβάνουμε υπόψη μας, παίρνουμε όσες κορυφές έχουν α, περιτό βαθμό, δηλαδή περιτε... το πλήθος των ακμών που προσπίπτουν σε αυτήν είναι περιττό αριθμός. Στη συνέχεια βρίσκουμε τα συντομότερα μονοπάτια μεταξύ όλων των ζευγών, δηλαδή όπως ακριβώς κάναμε και στην περίπτωση του κινέζου ταχυδρόμου. Ποιοι είναι οι δυνατοί τρόποι να ενωθεί η 2 με την 3, η 6 με την 8, η 6 με την 10 κτλ. Οπότε αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι α, κάνοντας την ίδια διαδικασία, η 2 συνδέεται με την 3 μέσω του path 2-3, αυτό είναι το ελάχιστο κόστος, η 6 ενώνεται με την 10 μέσω της 7, 6-7-7-10, έτσι είναι το μικρότερο δυνατό κόστος η 8 ενώνεται με την 11 απευθείας αυτό είναι το μικρότερο δυνατό κόστος ενώ η 12 προσέξτε η 12 βρίσκεται εδώ η 15 η 15 βρίσκεται εδώ ενώνεται μέσα από το path 12 11 4 16 15 12 11, άρα 12, 11, 11, 4 εδώ, 4, 16, 16, 15. Επομένω, τώρα καταλαβαίνετε και τη σημασία που είχε να βρούμε τι ακμέ που είχαν το ελάχιστο δυνατό κόστο για να συνδέσουμε μεταξύ του τι συνιστώσει. Οπότε, το ελάχιστο κόστος για το 12-15 τον κόμβο, την κορυφή 12 θα συνδεθεί με την κορυφή 15 μέσα από αυτό εδώ το path η κορυφή 16 που είναι εδώ θα συνδεθεί με την 19 απευθείας ενώ η 17 θα ενωθεί με την 21 μέσα από την 17 18, 21 και πάει λέγοντας Οπότε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά βρίσκουμε για κάθε κορυφή περί του βαθμού πώς μπορεί να συνδεθεί α, με τις υπόλοιπε κορυφές περί του βαθμού. Ως άσκηση τώρα, το πρόβλημα του κινέζου ταχυδρόμου, θέλουμε σε αυτόν εδώ το γράφο να βρούμε τη βέλτιστη διαδρομή και το μήκος της για τον ταχυδρόμο ξεκινώντας από την κορυφή Α θέλουμε να βρούμε τη βέλτιστη διαδρομή και το μήκος της για τον ταχυδρόμο, ξεκινώντας από την κορυφή Α, αλλά δεν χρειάζεται να επιστρέψει πίσω στην κορυφή Α. Άρα στο πρώτο σκέλος έχουμε να ξεκινήσει από την κορυφή Α, βλέπετε, θα εφαρμόσετε τον κοινό του ταχυδρόμο, ψάχνοντας να βρείτε α, το ε, τις κορυφές περί του βαθμού να ακολουθήσετε τώρα δηλαδή να τα βήματα όπως τα εξηγήσαμε και να βρείτε ποια θα είναι η βέλτιτη διαδρομή έχοντας ως δεδομένο ότι πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή Α και ως δεύτερο υπεωρέτημα να μην επιστρέψει πίσω στην κορυφή Α.